τις δράσεις του παραρτήματος Χαλκιδικής της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν όσοι επισκέφτηκαν τη Δευτέρα τα Νέα Μουδανιά. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού, μέλη της ΕΟΔ βρισκόταν σε κεντρικό σημείο της πόλης και ενημέρωναν το κοινό αλλά και μαθητές σχολείων. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αυτή η μέρα γιορτάζεται σαν η Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού και έτσι και εμείς, σαν εθελοντές, γιορτάζουμε σήμερα. Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ πέρα σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο και κάνουμε μια έκθεση, θα μπορούσαμε να πούμε, του εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε, των οχημάτων, των σκαφών και οτιδήποτε υπάρχει στη διάθεσή μας. Είναι μια μέρα την οποία γιορτάζουμε χωρίς φόρτο εργασίας, θέλω να πω. Όπως η κίνησή μας είναι βασικότερα σε δύσκολες καταστάσεις, σήμερα είναι μια μέρα που είμαστε χαλαροί. Το μήνυμά μου για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, που σας παρακολουθεί, είναι να πλαισιώσει τέτοιες ομάδες όπως η δική μας, να στηρίξει τέτοιες προσπάθειες, γιατί στους καιρούς που ζούμε, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, φαίνεται αδύνατο στην κρατική μηχανή να διαχειριστεί όλες αυτές τις κρίσεις. Οπότε και ένα μεγάλο βάρος πέφτει σε ανθρώπους σαν εμάς, στους εθελοντές. Γι' αυτό λοιπόν να πλαισιώσουν και να ενισχύσουν αυτές τις ομάδες με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν. Υπήρξε ενδιαφέρον στην σημερινή σας εκδήλωση που πραγματοποιήσατε? Δηλαδή, ο κόσμος θέλησε να ενημερωθεί για τις δράσεις σας, για το πώς λειτουργείτε, ενδεχομένως να πλαισιώσει? Το ενδιαφέρον που υπήρξε ήταν από κάποια σχολεία. Κάποια σχολεία ήρθαν εδώ, μας τίμησαν την πρόσκλησή μας. Εντάξει, και ο κόσμος, αυτός που βρέθηκε στην αγορά, πέρασε από εδώ, ρώτησε διάφορα πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό το λίγο μας ικανοποιεί. Φαίνεται ότι κάτι γίνεται, ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει και αρχίζει να έρχεται λίγο πιο κοντά σε τέτοιες προσπάθειες. Παρόν στην εκδήλωση ήταν και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής, Στυλιανός Σαμπαράς. Θέλω να πω ότι σε αυτά τα παιδιά συνεργαζόμαστε σε όλη την περίοδο του καλοκαιριού αλλά και το χειμώνα και σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών αλλά και σε περιπτώσεις διασώσεων. Θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί πάντα είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαστεί και μάλιστα όταν έχουμε υψηλή επικινδυνότητα. Από την προηγούμενη μέρα τους ενημερώνουμε και είναι σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του Νομού Χαλκιδικής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις εθελοντικές ομάδες του Νομού Χαλκιδικής, γιατί δεν είναι μόνο η ελληνική ομάδα διάσωσης, είναι και οι υπόλοιπες της Χαλκιδικής, της Τωρόνης, του Αγίου Νικολάου, η ΟΠΕΑΝ, της Καλλικράτειας. Γενικά σε όλα τα παιδιά αυτά που προσφέρουν εθελοντικά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας της Χαλκιδικής. Το τοπικό παράρτημα της ΕΟΔ σχεδιάζει το προσεχές διάστημα τη διεξαγωγή ναυτικής άσκησης. Υπάρχει το καινούργιο σχολείο των βασικών γνώσεων που θα ξεκινήσει νομίζω τον άλλο μήνα. Είναι ένα σχολείο που έχει διάρκεια 2,5 μήνες περίπου και απευθύνεται σε νέους εθελοντές, σε ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στη δική μας την ομάδα. Οι δικές μας δράσεις τώρα σαν ομάδα έχουν να κάνουν με εκπαιδεύσεις που γίνονται σε διάφορους τομείς όπως είναι το βουνό, όπως είναι η θάλασσα και είναι ασκήσεις που διοργανώνονται από όλη την Ελλάδα και στις οποίες συμμετέχουν όλα τα παραρτήματα όσο μπορούν να συμμετάσχουν. Δεν υπάρχει τώρα για εμάς κάτι για εδώ για τη Χαλκιδική. Έχουμε στα σχέδιά μας να κάνουμε κάποια στιγμή μια πολύ μεγάλη ναυτική άσκηση η οποία θα περιλαμβάνει και την κρατική μηχανή. Μιλάω για πολεμική αεροπορία, πολεμικό ναυτικό, μιλάω για λιμενικό σώμα, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική, αστυνομία, όλους αυτούς τους φορείς. Είναι λίγο αργότερα όμως γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τώρα να συγκεντρώσουμε μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια λόγω φυσικά οικονομικών προβλημάτων. Η προσπάθεια όσων πλαισιώνουν την ελληνική ομάδα διάσωσης είναι αξιέπαινη, κάτι που έχει αποδειχθεί και στην πράξη σε πολλές περιπτώσεις που είτε περιοχές της Χαλκιδικής δοκιμάστηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα είτε πολίτες κινδύνευσαν.